ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει στο νοσοκομείο έπειτα από την ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Οι εξελίξεις που βγαίνουν προς τα έξω σχετικά με την κατάσταση της υγείας του είναι πολύ ενθαρρυντικές, ενώ σήμερα 5η 30 Μαΐου είχαμε ακόμα μια. Υπάρχει μια είδηση που προέκυψε τώρα και θα τη μεταφέρουμε. Είναι μια χαρούμενη είδηση. Μετά από δύο μήνες στη ΜΕΘ, πήγε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και έχει αρχίσει σιγά σιγά να έχει πιο συνειδητέ αντιδράσεις. Ακούω ότι ακόμα και να χασμουρηθεί προσπαθεί, ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιάγκα στον αέρα του πρωινού του Αντένα. Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Ματίνα Παγώνη πρόεδρος Πόεδιν, η οποία ανέφερε πως ο Δημήτρης Κόκοτας από προχθές μεταφέρθηκε στη ΜΑΦ. Η κλινική κατάσταση παραμένει σταθερή και πλέον έχει περισσότερες ώρες επισκεπτήριο. Δείτε εδώ πως αντιδράει η κόρη του στις τόσες μέρες απουσίας του. Ο Δημήτρης Κόκοτας δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, γιατί τα φάρμακα της καταστολής είναι πάρα πολύ βαριά και για να συνέλθει κάποιος όταν του κόβουν τα φάρμακα της καταστολής, θέλει κάποιο χρόνο, δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη ξαφνικά να σηκωθεί. Ο κάθε οργανισμός, λοιπόν, θέλει το χρόνο του, άλλος μπορεί να θέλει μία εβδομάδα, άλλος 20 μέρες, άλλος 10 μέρες. Κάθε ένας ξύπνα ξυ... απλά επειδή προφανώς έχει αρχίσει να φεύγει η επίρρεια των φαρμάκων, αρχίζει και αντιδρά. Άμα του φίξει πολύ δυνατά το χέρι, το τραβάει. Αλλά ακόμα δεν έχει ξυπνήσει κανονικά και θα ήταν και πρωτάκουστο να ξυπνήσει τόσο γρήγορα. Αναπνέει μόνος του. Τώρα είναι η μέρα της υπομονής, ανέφερε χαρακτηριστικά η Σάντρα Βουτσά.